ομάδα μας 3 χρόνια από την ίδρυσή της. Ευχαριστούμε, χρόνια πολλά. Είναι η... το Δεν Υπάρχει Σωτηρία, είναι η τρίτη παραγωγή που κάνει η ομάδα. Η μία ήταν στα πλαίσια του καλλιτεχνικού σχολείου. Είμαστε εγώ, ο Βίκτορ, είμαστε απόφοιτοι και η Δέσπο Πίτσου, είμαστε απόφοιτοι του καλλιτεχνικού σχολείου και από εκεί πέρα η τρίτη η ομάδα. Αμέσως μετά ήταν στο θέατρο Σουφούλτα, ξεκίνησε η συνεργασία μας πέρσι με το τραύμα που ήταν τα παιδιά, όλα αυτά που βλέπετε, εκτός από τα δύο αγόρια μου. Φέτος λοιπόν είναι αρκετά σημαντική ημέρα και χρονιά για μας, διότι η επιλογή του έργου, η ίδια επιλογή του έργου ήταν πολύ σημαντική, ειδικά για μένα. Ήταν ένα έργο το οποίο η συγκεκριμένη κωμωδία του Σέξπιρ, το με το ίδιο μέτρο, που είναι μια άγνωση στο ευρύ κοινό και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ανεβαίνει, ενώ είναι εξαιρετική. Η συγκεκριμένη επιλογή του έργου λοιπόν ήταν κάτι το οποίο το ήθελα από αρκετά μικρός στο σχολείο που ήμουν. Και πάντοτε έψαχνα μια αφορμή, μια αιτία, κάτι να ανεβεί αυτό το έργο. Γιατί είναι και δύσκολο. Τι άλλο. Κωμωδία λοιπόν. Είναι μια μαύρη μουσική κωμωδία. Πιστεύαμε γενικώς σαν ομάδα ότι έπρεπε να κάνουμε ένα έργο το οποίο να μπορεί, ρε παιδί μου, να έρθει ο κόσμος και να περάσει καλά επιτέλους. Δηλαδή αυτό το πράγμα που επικρατεί, αυτή η διθενιά που επικρατεί το πράγμα, αυτό που ο κόσμος διχάζεται σε κάποια πράγματα, δηλαδή επειδή βιώνουμε, θεωρώ, επειδή βιώνουμε έναν δεύτερο μεσοπόλεμο, το πιστεύω ότι βιώνουμε έναν δεύτερο μεσοπόλεμο, έναν σκοτατισμό, η μόνη διαφυγή που μπορεί να κάνει η τέχνη και το θέατρο ειδικά, για μένα νομίζω ότι είναι μόνο κωμωδία, το γέλιο, το καθαρό γέλιο, όχι τα διθενές και όλα αυτά. Λοιπόν, ισχύει. Ισχύει, δεν ισχύει, νομίζω ότι ισχύει πάντως. Έχουμε ανάγκη από γέλιο. Έχουμε ανάγκη από γέλιο. Ο Σέξπιρ λοιπόν, για αυτή την κωμωδία πρώτα να πω, για το πρωτότυπο έργο του Σέξπιρ, που είναι σημαντικό. Όπως σας είπα, είναι ένα έργο το οποίο δεν ανεβαίνει. Έχει ανέβει, νομίζω, σύμφωνα με την έρευνα που κάναμε, 2 φορές. Είναι ένα έργο το οποίο θεωρείται από μελετητές αρκετά τοξικό, μέσα εισαγωγικά. Ένα έργο το οποίο είναι θεωρητικά ημιτελές και έχει προβλήματα υπόθεσης. Είναι λίγο φόσκολος, με άλλα λόγια. Υπάρχει δηλαδή πολλή ανατροπή, πολύ θέμα. Αυτό το πράγμα ένιωσα την ανάγκη ότι έπρεπε να διασκευαστεί ως έναν βαθμό, αν και το έργο από μόνο του είναι εξαιρετικά επίκαιρο και σου να είναι η πιο ρεαλιστική κωμωδία του Σέξπιρ. Δεν είναι ούτε όνειρο καλοκαιρινής νυχτός που είναι, ρε παιδί μου, κάτι πιο ξωτικό, κάτι πιο παραμυθένιο, ούτε το ημέρα με τις τρίβλες. Είναι μια κωμωδία η οποία θίγει κατά πρόσωπο την εκκλησία, τη θρησκεία, χτυπάει την έννοια της κατάχρησης εξουσίας και πολλά άλλα που αφορούν την εξουσία και τον πειρασμό. Την έννοια του πειρασμού μάλλον. Εμείς λοιπόν, εγώ και ο Χρήστος και η ομάδα γενικά, πιάσαμε το κείμενο και θελήσαμε, αν θέλετε, να βάλουμε κάποιες σύγχρονες αναφορές, να υπάρχουν κάποια άλματα χρονικά, έτσι ώστε να φανεί ξεκάθαρα ότι είναι το ίδιο πράγμα. Τι τότε, τι τώρα. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Απλά υπάρχουν κάποιες σύγχρονες αναφορές που και να μην τις έγραφα, που είναι νοστιμιές αυτά, είναι στολίδια, έτσι. Που και να μην τις έγραφα, το ίδιο το έργο από μόνο του θίγει, το έργο από μόνο του ενοχλεί, τσιγκλάει. Τώρα, όσο για την προσέγγιση, για την προσέγγιση μας, δεν θέλαμε να μείνουμε σε μία, αν θέλετε, ρεαλιστική αποτύπωση του έργου ή αν θέλετε μία πιστή αποτύπωση του έργου. Οπότε, το έργο είναι αρκετά φορμαλιστικό. Με τι εννοώ φορμαλιστικό. Ζητάμε με τη σκηνοθεσία, αυτό που θέλαμε και ήθελα προσωπικά είναι το κοινό να μην βιώσει την κατάσταση. Να μην βιώσει αυτό το πράγμα. Απλά να μείνει σαν κριτής. Να δει αυτό που συμβαίνει στη σκηνή, τη σκηνική δράση και να πει αυτό το μηδίαμα που έχουμε όλες όσες που κάνουμε. Και δεν το εξωτερικεύουμε μια φορά γιατί λέμε πω μιλήσω καλύτερα. Αυτό το πράγμα.
Η υπόθεση του έργου. Ποιος θέλει να πει την υπόθεση του έργου, παιδιά? Πολύ μίλησε. Ποιος την πει. Ποιος θέλει. Τέλει, έλα, μια. Για να σας θα πούμε μετά που μετά στις συστάσεις. Λοιπόν, η υπόθεση του έργου είναι... Βρισκόμαστε στη Βιέννη του 16ου. Βέβαια αυτό, γνωσίδη την παράσταση θα το... Θα δείτε ποια είναι οι αναχρονισμοί και πώς τα συνδυάζουμε αυτά. Όπου επικρατεί η αταξία γενικότερα, διαφθορά. Μπορείτε να κάνετε τις συγκρίσεις. Και ο βασιλιάς της Βιέννης αφήνει στη θέση του τον Άρχοντα Άγγελο, που το δίδω στον Λούτσο. Έναν αυστηρό δικαστή. Έναν αυστηρό δικαστή. Πώς? Πάει. Πάει, πάει. Σκέφτεσαι εσύ. Ο οποίος θα δείξει τα λουριά. Επικρατεί πόλη, ας πούμε, έχουμε διάφορα υπόκοσμο και βλέπουμε κιόλας τις ταξικές διαφορές, ας πούμε, ο υπόκοσμος και... Το φάγατε. Ναι, η ανθρώπινη. Φαίνονται. Βέβαια, αυτός ο δικαστής, ο πάρα πολύ αυστηρός, εν τέλει θα δούμε ότι δεν είναι έτσι όπως φαίνεται. Άρα, θύμουμε πολύ το θέμα της υποκρισίας. Έχω μια ιστορία με έναν νεαρό, ο οποίος θα καταδικαστεί διότι είχε εξουσιαζυγικές σχέσεις χωρίς να αποκαταστεί στην κοπέλα. Αυτός θα πρέπει να εκτελεστεί. Τέλος πάντων, έχουμε και μια αδερφή μοναχή από εδώ, η δέσποινη. Και αυτή της τη στέριαζε, έτσι νομίζουμε. Η οποία εννοείται πως θα θίξει την τιμή και την έννοια της τιμής και δεν ξέρω τι, της ηθικής. Και τέλος πάντων θα έχουν υποκρισία, ηθική, να παλεύουν, ας πούμε, μια μάχη, μια ταυρομαχία, θα πω. Και θα τα δείξω έτσι, έδειξα και κάτι. Η υπόθεση αυτή είναι, έχουμε και ένα πάρα πολύ, ας πούμε, unexpected. Δεν το παίρνει, αλλά τρεφικό. Φτάνεις ακόμα και με φτιάξεις. Λοιπόν, η Ισαβέλα, συμπληρώνω ότι προλαβήσατε. Η Ισαβέλα, λοιπόν, μαθαίνει ότι ο αδερφός της, ο Κλάβδιος, βλέπουμε ότι τα ονόματα των σεξπηρικών έργων επαναλαμβάνονται. Μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια ερωμένη που λέγεται Ιουλιέτα. Δεν τη βλέπουμε ποτέ. Βλέπουμε ότι ο Άγγελος, ο αυστηρός δικαστής, λέγεται Άγγελος ενώ είναι δαίμονας. Γιατί σε ένα θεατρικό έργο το πρώτο πράγμα που αναλύουμε, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε, ως σπουδαστές, ως ηθοποιοί και ως σκηνοθέτες, μετέπειτα, είναι τα πρόσωπα του έργου και τα ονόματα. Ο συγγραφέας δίνει από ότι είναι σαφής, είναι σαφέστατος γιατί δίνει το όνομα στο συγκεκριμένο χαρακτήρα. Δεν του ήρθε έτσι, ας το ονομάζω Άγγελο, δηλαδή αυτό. Κάτι θέλει να πει με αυτό. Η Ισαβέλα, λοιπόν, η οποία είναι μια κοπέλα, η οποία πρόσφατα μπήκε δόκιμη σε μοναστήρι, μαθαίνει ότι σύμφωνα με τη νέα, με τις τρεις νέες εντολές του Άρχοντα Άγγελου, ποιες είναι αυτές οι εντολές, πάμε, πείτε μου. Όλη η διανοχή στη Βιέννη πρέπει να γκρεμιστούν. Δύο. Απαγορεύεται την κυκλοφορία των πολιτών στους δρόμους και στα νυχτερινά κέντρα μετά τις 2 τα ξημερώματα. Και εντολή νούμερο 3. Όποιος πρέπει να θανατωθεί. Και έτσι σύμφωνα με αυτή την εντολή, ο καημένος ο Κλάβδιος θα πεθάνει. Ο οποίος είχε εξωγική σχέση. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν εδώ πέρα, επειδή ο Κλάβδιος είναι άνθρωπος του υποκόσμου, έτσι είναι διαβολάκι, είναι σαν να λέγαμε τώρα, sorry για το θίξιμο του, είναι Παλκνίτης. Α! Ποιος είναι η υποδιέτα? Το παλικάρι. Λοιπόν, ο Κλάβδιος λοιπόν μιλάει στην αρχιτσατσά μας εδώ, την κυρία Ξεπατωμένη. Αυτό είναι όντως το Shakespeare, είναι overdone. Ήταν στο... Στο έργο λέγεται η Mrs. Overdone. Κάτι ξέρει ο Shakespeare. Ναι, γιατί έτσι υπογεννητικότητα στην πόλη. Λοιπόν, η Ξεπατωμένη λοιπόν, μαθαίνοντας τα νέα ότι θα πεθάνει ο πολιτός στο Κλάβδιος, πάει να παρακαλέσει, που την έχουν φέρει, τώρα έχουν φέρει αυτή δύο μπάτσου και την πηγαίνει μου στην φυλακή, ξέρω εγώ. Πηγαίνει και παρακαλάει η πουτάνα, συγγνώμη για την έκφραση, πάει να παρακαλέσει, πάει να μιλήσει στην Ισαβέλα στο μοναστήρι. Αυτή η σκηνή είναι, φανταστείτε την πληροφορία, μπαίνει σε μια εκκλησία τσατσά, α πούμε.
Και πάει να παρακαλέσει λοιπόν την Ισαβέλα να πάει να μιλήσει στον Άγγελο που είναι έτσι πιο. Πιο μαζεμένο, ας πούμε, και πιο ηθική. Πα και το καλμάρι και αφήσει τελικά τον αδερφό τη να ζήσει. Πάει λοιπόν στο παλάτι η Ισαβέλα, μιλάει στον Άγγελο, ο Άγγελο κάθετο. Δεν δέχεται μήνα στο σπαθί του, είναι και λίγο. Είναι αυτό που λέμε, είναι νέο. Ο Άγγελο είναι 20 χρονών, 22. Το πολύ. Είναι λίγο τυραννίσκο. Ναι, και όταν είσαι νέο και σου βάζουν μια. Αυτό είναι λίγο λογικό. Όταν είσαι νέο και σε βάζουν μια θέση ευθύνη, θέλει να σε. Πολύ. Και καμιά φορά τα κάνει λίγο πολύ υπερβολικά κάποια πράγματα. Λοιπόν, η Ισαβέλα λοιπόν θα πάει να παρακαλέσει τον Άγγελο, ο Άγγελο είναι κάποιο. Και τελικά θα δούμε ένα ερωτικό ειδήλιο μεταξύ του Άγγελου. Ο Άγγελος ερωτεύεται την Ισαβέλα, γιατί είναι η μόνη γυναίκα, μοναχή έτσι, μιλάμε για καλόγρια τώρα. Είναι η μόνη γυναίκα η οποία κατάφερε να τον ρίξει με την ηθική τη και όχι με τα πρόστιχα, βερσίματά τη. Όπα, κάτι γίνεται εδώ. Κάτι θέλει να πει ο σεξ με αυτό. Τέλος πάντων, η Ισαβέλα όμως δεν δέχεται αυτό το πράγμα. Και παθαίνει να τον φουτσαλεί, μα εγώ η ηθική μου. Καλύτερα να πεθάνει αδερφό μου, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να αυτό να θυσιαστώ. Και ξεκινάνε και πάρα πολλές άλλες ιστορίες και ανατροπές. Πέφτουν η μία μετά την άλλη. Σχέσεων και καταστάσεων. Επίσης, πολύ βασικό. Αν έχετε καταλάβει, είναι πολύ πλοκή. Την έχετε δει και κάπου αλλού. Στοιχεία αυτή τη πλοκή θα έχετε δει και κάπου αλλού και σε σειρές. Ναι, σίγουρα. Οπότε μπορεί να είναι άγνωστη κωμωδία, αλλά κάποιοι την ξέρουν και έχουν πάρει από εκεί. Εγώ έχω ένα όνομα τρόπο στο μυαλό μου. Δεν το πω. Να το πω. Ο Αλέξανδρος Ρίγα. Ξεκάθαρα. Ο άνθρωπος κάτι πήρε, κάτι βρήκε από εκεί. Και όχι μόνο και ο Ρώμας. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό, ότι το έργο έχει επικά στοιχεία, αν θέλετε διαλεκτικά στοιχεία, τι εννοώ, δεν μας αφορά το κοινό να έρθει και να βιώσει, όπως σας είπα και πριν, να ταυτιστεί, δεν με αφορά να ταυτιστεί τώρα με τον Άγγελο, με τον κάθε Άγγελο, μα αφορά να κρίνει, να δει και να πει έτσι είμαι κι εγώ, ποιους ψηφίζω, γιατί τους ψηφίζω και γιατί επιτρέπω κάπου καταστάσεις να με επηρεάζουν και να με έρμεω, γιατί μένω αδρανής, βάζει ζητήματα. Το έργο μένει μετέωρο χρονικά και τοπικά. Δηλαδή, μπορεί να γράφω στο flyer και στο δελτίο τύπου ότι εκτιλήσετε στη Βιέννη, αλλά μετά από λίγο δεν θα σας αφορά. Όπως και δεν θα σας αφορά το γεγονός ότι είστε στο Μεσαίον. Του 18ου αιώνα δεν σας αφορά. Είναι τόσο διαχρονικό και τόσο τώρα. Άμεσο. Τα παιδιά που είναι 6 ηθοποιοί είναι ο Βίκτορ Βερουζίλιο, είναι η Αναστασία Ιρτέη, είμαι εγώ, είναι ο Κωνσταντίνος, ο Σωτηριάδης, ο Γιώργος Καραβαλής και η Δέσπο η Πίρτσου, αυτή είναι η ηθοποιή μας, είναι 6 ηθοποιοί, είμαστε 6 ηθοποιοί. Υποδιόμαστε 12 ρόλους. Αυτό το πράγμα ξαφνικά, δηλαδή όταν βλέπεις τώρα έναν ηθοποιό, ο οποίος παίζει έναν ρόλο ξαφνικά και είναι εκτός σκηνής και βγαίνει σαν άλλος, προφανώς το κοινό θα καταλάβει ότι είναι ο άλλος. Αυτό είναι το πρακτικό στοιχείο, αυτό είναι το επικό στοιχείο. Ότι δεν μας αφορά να σας πείσουμε. Σας αφορά να δείτε τη δράση. Τι άλλο να πούμε. Ούτως ή άλλως, πάνω στη σκηνή δεν θα δούνε τόσο πολύ ρόλους, θα δούνε ηθοποιούς που παίζουν. Παίζουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τι άλλο να πούμε. Να μιλήσουμε για το σκηνικό που είναι πολύ βασικό. Μας μιλήσει η Ριάννα Τσάιτα, η οποία είναι συμφοιτητριά μου στην Δραματική Σχολή του Ανδρέα Βουτσινά. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Εγώ έχω αναλάβει την σκηνογραφία και τη δημοτολογία του έργου μαζί με την Έλλη Δεσποτίδου, η οποία δυστυχώς σήμερα απουσιάζει. Με το Στέλιο, εκτός από συνεργάτες και συμφοιτητές, είμαστε και φίλοι. Και αφού μου δόθηκε η ευκαιρία, να τον ευχαριστήσω και αυτόν και την ομάδα για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Απαξίωρο. Δεν το αναφέρω αυτό. Λοιπόν, μετά από συζήτηση με το Στέλιο, καταλήξαμε να διαλέξουμε ένα ουδέτερο σκηνικό και ουδέτερα κοστούμια για τους ηθοποιούς, για τον λόγο που προείπε και ο ίδιος. Καμία σχέση με το κουτί με τις τρελές, δηλαδή. Τονίζοντας έτσι και το φορμαλιστικό χαρακτήρα της παράστασης, οπότε όλο κινείται σε ένα μινιμαλιστικό, παύλα, συμβολικό πλαίσιο.
πώς είναι το σκηνικό, Άριανα Τσάιντα. Λοιπόν, το σκηνικό. Δεν θέλω να κάνω πολλά spoiler. Έχουμε διασταυρωμένους διαδρόμους υπερυψωμένους. Αυτό μας δίνει το σχήμα του σταυρού. Έχει διτή σημασία. Το πρώτο, το επιφανειακό, μας παραπέμπει στο σταυρό, στο μοναστήρι, στην Ισαβέλα. Το δεύτερο, αν το ψάξουμε λίγο παραπάνω, είναι στο σταυρό που όλοι κουβαλάμε. Στα βάσανα, στα μαρτύρια, που προοικονομούν και όλα αυτά που θα συμβούν στους ήρωες. Και στο σταυρό που ο κάθε ρόλος και ο κάθε χαρακτήρας της κουβαλάς κουβαλάει, γιατί όλοι κουβαλάμε. Ένα προσωπικό σταυρό. Δηλαδή, αν θα μπορούσα να το κάνω τεράκι, θα ανέβαζα το κοινό να γίνει πάνω στο σταυρό. Πολύ ωραίο. Έχεις ιδέες. Τώρα, για μένα προσωπικά, αυτό που πιστεύω ότι έχει σημασία είναι ότι στα χρόνια που ζούμε, η τέχνη πρέπει να πηγαίνει λίγο πιο πέρα. Δηλαδή να συνδυάζονται οι τέχνες, να δημιουργείται ένα κουπούτι εντός εισαγωγικών καλλιτεχνικών θεμάτων. Τι εννοώ. Ο Χρήστος Φώτης, ο οποίος είναι εξαιρετικός μουσικός και θα τη διαπιστώσετε αυτή την παράσταση, είναι εξαιρετικός μουσικός, έκανε την πρωτότυπη μουσική της παράστασης. Η παράσταση έχει μουσική και μάλιστα ένα τραγούδι το οποίο δεν θα κάνουμε σπόλοι που λέει ο Άγγελος τέλος πάντων είναι βασισμένο στο μονόλογο, τον σεξπυρικό πρωτότυπο μονόλογο που λέει ο Άγγελος. Και απλά αυτό ντύθηκε με μουσική. Να μας μιλήσει για μένα πολύ σημαντικό φέτος, επειδή όλο αυτό που κάνουμε είναι συμπειραματικό. Όλες αυτές οι παραστάσεις που κάνουμε στη φάση που βρισκόμαστε είναι πειραματικό στάδιο. Και νομίζω ότι είναι λίγο χαζό και 70 χρονών να γίνουμε. Να λέμε ότι αυτά που κάνουμε είναι θέσματα, είναι μπαμ, αυτό. Νομίζω ότι όσο μεγαλώνεις και όσο οριμάζεις το εισαγωγικό που είναι η οριμότητα στον ηθοποιό και στον σκηνοθέτη είναι κατάρα. Δεν πρέπει να οριμάζουμε. Πρέπει να είμαστε παιδιά και να σκαλίζουμε. Και αν χάσουμε αυτή τη δυνατότητα, δεν είμαστε καλλιτέχνες, είμαστε κάτι άλλο. Είμαστε μια μανιέρα, είμαστε κάτι σαν αφθαλή. Και το κοινό το καταλαβαίνει επειδή ευτυχώς έχει γίνει δύσκολο. Ευτυχώς. Όπως σας είπα λοιπόν, είναι σε πειραματικό στάδιο όλο αυτό το πράγμα. Πειραματιζόμαστε κάθε προσωπικά και τα παιδιά και οι συνεργάτες μου, οι συντελεστές. Προσπαθούμε κάθε χρόνο να πειραματιζόμαστε με νέες φόρμες. Πέρσι είχαμε ένα εξπρεσιονιστικό έργο, πρόπερσι ένα ποιητικό έργο και φέτος έχουμε ένα έργο φορμαλιστικό, μπερχτικό, μουσικό, με κάτι άλλο. Μιλήσω ο Χρήστος, είπα πολλά. Χαίρετε και από μένα. Στέλιο, λίγο πιο πίσω. Να σας πω για την μουσική. Εκτός της μουσικής βοήθησα βέβαια και βοηθώ και στη σκηνοθεσία λόγω της συχνής μου επαφής με το θέατρο από νεαρή ηλικία. Αλλά ας μιλήσουμε περισσότερο για τη μουσική. Ο ρόλος που έχει η μουσική μέσα σε αυτό το, μέσα σε αυτό το θεατρικό έργο και αυτό που ήθελα εγώ να καταφέρω σε συνεργασία με τον Στέλιο προφανώς είναι το να τα μουσικά κομμάτια να στέκονται και εκτός μιας θεατρικής παράστασης. Δηλαδή ήθελα να κάνω τους ανθρώπους οι οποίοι θα ακούσουν αυτά τα κομμάτια να βγουν έξω από το θέατρο και να τα τραγουδάνε. Εγώ προσωπικά, έχοντας δει πολλές μουσικές παραστάσεις ή παραστάσεις που έχουν μουσική, έχω βαρεθεί το στυλ της Bossa Nova με μια απαγγελία και ένα πιάνο ή κάποιο είδους χωρικά κομμάτια. Εγώ ήθελα ο κόσμος να έρθει να ακούσει μια μουσική η οποία έχει κατά κύριο λόγο παρεμβατικό χαρακτήρα πάνω στο έργο, δηλαδή είναι παρεμβάσεις ή και χορός, αν θα το βλέπαμε στο αρχαίο δράμα, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Είναι σχολιασμοί των ίδιων των χαρακτήρων για τον ίδιο τους τον χαρακτήρα. Κάποια κομμάτια βασίζονται στο Σέκσπιρ, κάποια βασίζονται στις καταστάσεις που δημιουργούν, δεν το γράφεις και τους στίχους αυτών των κομματιών. Και στην πραγματικότητα μιλάμε για τραγούδια, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, έχω πάρει περισσότερο ρόλο τραγουδοποιού παρά απόλυτα συνθέτη. Βέβαια, αυτό που ήθελα να καταφέρω με τις συνθέσεις είναι να δημιουργηθούν ηχοτοπία. Δηλαδή,
το που λέμε soundscape, να δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη ατμόσφαιρα η οποία θα προχωράει από το ένα μέρος στο άλλο και θα εισάγει το κάθε επιμέρους, την κάθε επιμέρους σκηνή του έργου. Ακολουθώ leitmotiv έτσι για χάρη της μιας κλασικότητας που μου αρέσει να υπάρχει, δηλαδή υπάρχουν μια έμονη συνδέσεις, θέματα που επανέρχονται κανονικά, ας πούμε, υπό τη μορφή ενός musical, αλλά δεν είναι musical η παράσταση, δεν απέχει από το musical πολύ. Και αυτό που ήθελα στην πραγματικότητα με την μουσική είναι να κάνω τον κόσμο να διασκεδάσει, δηλαδή υπάρχουν και κομικά τα ραγούδια, τα οποία είναι αρκετά κομική και η στίχη και ο ρυθμός και όλα, και θεωρώ ότι... Έχει τραγούδι ξεπατωμένοι, βγαίνοντας το οποίο ονομάζεται «Αχ, το χί μου τραβεστή». Κάνε πιο εκεί, κάνε πιο εκεί. Λοιπόν, πραγματικά πιστεύω ότι ο κόσμος βγαίνοντας έξω θα πιάσει τον εαυτό του να σιγοτραγουδάει, να χαίρεται, να υπάρχει έτσι και ένα ευχάριστο διάλειμμα, αλλά και κορυφώσεις, τις οποίες η μουσική έρχεται σε το έργο και δίνει έναν χαρακτήρα μιας κινηματομορφής, ο οποίος μου αρέσει πάρα πολύ, μια ψυχογραφία, ας πούμε, των ηρώων. Αυτά να πω για τη μουσική και ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη χαρά να δουλεύουμε και, και στον τομέα της παραγωγής της μουσικής και μαζί με το θέατρο. Και μία έκπληξη που θα υπάρχει είναι ότι πολλά κομμάτια θα σας φανούν ότι δεν έχουν σχέση το ένα με το άλλο. Αλλά σε θέμα είδη, δηλαδή υπάρχουν, τα κομμάτια είναι κυμαίνονται σε 7 διαφορετικά είδη μουσικής. Αλλά υπάρχουν έτσι κάποια κρυφά στοιχεία για αυτούς που θέλουν να δουν λίγο πιο βαθιά, που ενώνονται όλα αυτά τα κομμάτια μεταξύ τους. Αυτά. Ωραία. Εγώ θα ξαναπώ αυτό που είπα. Είναι όλα ένα πείραμα. Και θα μείνω σε αυτό που λέω. Δεν επιθυμώ, και νομίζω κανένας μας δεν επιθυμεί, να έρθουμε και να το παίξουμε ότι αυτό είναι ο σεξ, αυτό είναι το πράγμα. Αυτές οι χαζομάρες. Αυτό το πράγμα είναι όλο ρευστό. Δηλαδή, εμένα λίγο με αφορά η επιτυχία της παράστασης και σημειώνω πολύ τελευταία. Εμένα με αφορά ότι πειραματίστηκε με το πείρος μου. Η επιτυχία μου, η προσωπική είναι αυτή. Ότι πειραματίστηκα με ένα έργο το οποίο το ήθελα πραγματικά από αρκετά μικρός και ήρθε σε πέραση. Για μένα αυτό είναι η ουσία. Πραγματικά. Η Μαρία Παπαδοπούλου, η Μαρία Παπαδοπούλου είναι επίσης η φοιτητριά μου στη δραματική του Βουτσινά. Είναι και φοιτήτρια της θεάτρου, της καλών τεχνών και μου κάνει σχεδιασμό φωτισμών. Πρώτη φορά γίνεται αυτό στις παραστάσεις. Πρώτη φορά έχουμε άνθρωπο να μας κάνει σχεδιασμό. Τι θα πεις εσύ, Μαρία, πες. Λοιπόν, αρχικά καλησπέρα και από μένα. Με το Στέλιο, βοήθησα το Στέλιο και την ομάδα στο σχεδιασμό των φωτισμών. Είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε. Από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε να δουλεύουμε και να διαβάζουμε το κείμενο με το Στέλιο, είχαμε τους ίδιους στόχους σχετικά με τους φωτισμούς της παράστασης. Προσπαθήσαμε, κύριο στόχος ήταν να ενισχυθεί το στοιχείο της φόρμας που υπάρχει στην παράσταση από τους φωτισμούς και οι φωτισμοί να συμπληρώσουν και τη σκηνοθεσία αλλά και τη σκηνογραφία της παράστασης. Αυτό το οποίο μου φαίνεται ένα αρκετά ενδιαφέρον που συμβαίνει είναι το ότι στην διάρκεια των προβών και των σχεδιασμών των φώτων συνειδητοποίησα ότι κάθε χαρακτήρας είναι σαν... Η σκηνή είναι σαν να υπάρχουν παράλληλα δωμάτια τα οποία δεν φαίνονται και κάθε χαρακτήρας ανοίγει μία πόρτα και μπαίνει στη σκηνή. Και πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Συγγνώμη, συνδεκόπτω πάνω σε αυτό που είπε.
επειδή είναι καλό να λέμε τις επιρροές μας και είναι, νομίζω ότι είναι σωστό και τίμιο. Ήθελα η παράσταση να έχει άκρος κινηματογραφικό χαρακτήρα. Υπάρχει η έννοια των πλάνων. Δηλαδή ενώ εκτυλίζεται μια σκηνή μπροστά και έχει μια αλφα ενέργεια, μια αλφα κατάσταση, ακριβώς από πίσω, ας πούμε, εκτυλίζεται κάτι άλλο. Και το βλέπω, είναι μοντάζ. Αυτό είχε, νομίζω ότι είχε μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό ήθελα να πει η Μαρία, ότι τα φώτα εκεί εξυπηρετούν. Αλλά να πάμε στο παρασύνθημα, ηθοποιεί, γιατί το θέατρο είναι ηθοποιεί, δεν κάνουμε σύνθημα. Φέτος, επειδή καλά, έχουμε κάποια, υπάρχουν κάποια βασικά μέλη στην ομάδα τα οποία υπάρχουν και με στηρίζουν κάθε χρόνο, όπως είναι ο Βίκτορ, ο οποίος είναι στην πρώτη παραγωγή που κάνουμε στο Καλλιτεχνικό, η Αναστασία, η Τέι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Φέτος ήθελα να βρω ηθοποιούς, άτομα, τα οποία να έχουν τελείως διαφορετική αισθητική το ένα με το άλλο. Καταλαβαίνετε, ναι, για άλλου στόχου. Ήθελα μια ομοιογένεια. Στόχο. Δεν ήθελα. Ήθελα ο καθένα να φέρει το δικό του φορτίο. Γι' αυτό επιλέχθηκα για του ρόλου που κάνω. Ο καθένα επιλέχθηκε για του ρόλου που θα κάνει. Τρεις, τέσσερις, δύο, ένα. Είναι συγκεκριμένο. Α μιλήσει ο Βίτορο Βενουζίλιο, είναι και φίλος μου χρόνου και συμπαθητής μου στο καλλιτεχνικό, ας μιλήσει, ας πει ότι θέλει. Το μόνο που ήθελα να πω αυτή τη στιγμή, να κατσωθώ από αυτό που είπε ο Στέλιος, ότι κουβαλάμε διαφορετικούς χαρακτήρες ο καθένας μας. Παρόλα αυτά, διαφορετικούς κόσμους, τελείως διαφορετικούς κόσμους. Παρόλα αυτά, τίποτα από αυτό που θα δείτε, το οποίο εγώ θεωρώ ομαδικά πετυχημένο, δεν θα μπορούσε να γίνει έτσι όπως είναι εάν ήμασταν ομάδα. Ομολογώ ότι εγώ ήρθα πιο μετά, τα παιδιά δηλαδή δουλεύαν από τον Αύγουστο. Εγώ ήρθα και τους βρήκα αρκετούς μήνες μετά και μπήκα και πραγματικά γίναμε, δέσαμε κατευθείαν, μόνο ότι γνωριζόμασταν πάνω κάτω μεταξύ μας με την Δέσπο, γνωρίζουμε τον Γιώργο πάρα πολύ καλά χρόνια τώρα. Αλλά τίποτα από όλο αυτό δεν θα μπορούσε να πετύχει εάν ο καθένας μας δεν πίστευε στην ομάδα. Και αυτό είναι για μένα προσωπικά το σημαντικότερο όπλο για να προχωρήσουμε σε αυτή την παράσταση. Το βλέπετε έτσι, μπορείτε να δείτε τι ρόλο κάνουμε. να προσθέσω σε αυτό το σημείο και να ευχαριστήσω το Στέλιο που μας ένωσε και γιατί αυτή η συνεργασία πραγματικά είναι πολύ απολαυστική από όλους μας. Και να τον ευχαριστήσω διότι και στις πρόβες ακόμη ήταν ένας μικρός δάσκαλος. Κλέβοντας την αυτοδεξιά. Εντάξει, δεν έχουμε και χρόνο τώρα, δεν έχουμε το κάτι. Χαίρομαι πάρα πολύ που συνεργάζομαι με τον Στέλιο για δεύτερη χρονιά. Και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την ομάδα που δημιουργήθηκε. Τίποτα, μακάρι να ήσασταν στη χθεσινή με τον Μεσολίδη. Πέρασε με υπέρα. Είναι ένα κουρκούτι, όπως το είπε ο Στέλιος, αυτή η παράσταση. Αμάχαλη. Πολύ ενδιαφέρον. Ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα, στο οποίο όντως όλοι βάλαμε κάτι από τους κόσμους μας. Βγάλαμε ένα κομματάκι που τα αφήσαμε εκεί. Έχει όντως πολύ γέλιο. Και τι να πω, χαίρομαι πάρα πολύ. Θα περάσετε από μια γκάμα διαστημάτων. Εγώ αυτό θέλω να μείνει. Επειδή, συγγνώμη, έτσι, 7 λεπτά μπαταρία. Είναι μία καραμπινάτη καθαρή κομμωδία. Αυτό που λέω είναι ότι έχουμε βαρεθεί και πιστεύω ότι κι εσείς που είστε της δουλειάς και βλέπετε παραστάσεις, ότι αυτό το πράγμα, το ότι δηλώνω ότι η παράσταση είναι κάτι και είναι κάτι άλλο, και το πέσω ότι κάνω κάτι άλλο και υποτιμάω την έννοια της κομμωδίας, γιατί βλέπουμε πολύ συχνά να υποτιμάται η κομμωδία. Να υποτιμάται η κομμωδία. Δηλαδή, αν ζούσαν στο Φάνης, πιστεύω ότι θα τους σκότωνε όλους αυτούς τώρα, που ξέρετε ονόματα. Όλους αυτούς. Λοιπόν, ας έρθουμε στην ουσία. Η κομμωδία υπήρχε πολύ πριν την τραγωδία. Η κομμωδία υπήρχε πολύ πριν το δράμα. Πρώτα έχει την ανάγκη ο άνθρωπος να γελάσει και μετά να πλάσει.
Αυτό σημαίνει κάτι. Το γέλιο είναι ένστικτο, είναι ουσία. Γελάς με τα χάλια σου. Γελάς με, με αυτά που τραβάει ο ήρωας. Είναι αυτοκριτική. Δηλαδή, είναι αυτοκριτική, ναι, είναι αυτολογοκρισία. Εξού και δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία. Σας το λέμε στα καμία σωτηρία. Θα γελάσετε, θα κλάψετε, θα θυμώσετε. Αυτό είναι. Με τα χάλια. Με τα χάλια μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσει. Τόσο καλά. Είναι σαν να σηκώνω ένα τεράστιο καφέ. Ο Κωνσταντίνος Σωτηριάδης, ο οποίος είναι ξάδερφός μου. Τώρα τον ανακάλυψα. Ήμουν ακριβμένο. Το χρόνο. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Σωτηριάδης κάνει έναν άθλο. Εκτελεί έναν άθλο. Πραγματικά. Ο άθλος που κάνει έχει πάρα πολλά κείμενα. Ούτε εγώ μπορώ να το είπα. Δεν είναι. Έχει πάρα πολλά κείμενα. Είναι ο πρωταγωνιστής του έργου μαζί με τη Δέσπα του Πίτσου. Έχει ένα. Το πιο ιδιαίτερο ρόλο, αν θέλετε, γιατί είναι μόνος, έχει πολλούς κρυφούς, πολλές κρυφές ανατροπές. Καλά, καλά, ναι. Ο Κωνσταντίνος Σωτηριάδης, λοιπόν, πάμε. Μίλα. Ο Κωνσταντίνος Σωτηριάδης που εκτελεί έναν άθλο, πιστεύω δεν θα, ήταν, δεν θα εκτελούσε τον άθλο, δεν ξέρω πόσο καλά τον εκτελεί, αν δεν υπήρχε αυτή η ομάδα από πίσω. Αυτά τα παιδιά, είναι η πρώτη φορά που συνεργάζομαι με τα παιδιά και πραγματικά εγώ είμαι άγνωστος. Είμαι ο άγνωστος εδώ μέσα. Δεν τον ήξερε κανείς, ενώ μεταξύ μας οι υπόλοιποι κάπως γνωριζόμασταν. Αλλά νομίζω ότι αν δεν ήταν αυτή η μίξη, αυτά τα άτομα, αυτή η τρέλα και αυτή η ιδιαιτερότητα που υπάρχει σαν ομάδα, δεν θα φτάναμε ως εδώ. Φυτάς το EEC Thermis. Φυτός το EEC Thermis, φυτό πολύ. Είναι ένας άνθρωπος που δεν θα τον κατόρθωνα αν δεν ήταν όλοι αυτοί οι φανταστικοί άνθρωποι δίπλα μου. Είμαι πολύ περήφανος. Λοιπόν, ο Γιώργος Καραμαλής. Ο Γιώργος Καραμαλής δεν θέλει να γίνει ηθοποιός. Εμένα αυτό με τριγκάρει πάρα πολύ. Με τριγκάρει πάρα πολύ. Ας πει, κάνει... Είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος κάνει παραπάνω από πόσο ρόλους κάνει, τέσσερις. Ένα, δύο, τρεις ρόλικο, καταλάβει. Και κουβαλάει, κουβαλάει. Ας μιλήσει για τον Καραμαλή. Δεν είχα να πω κάτι παραπάνω από τα παιδιά. Με καλύπτουν. Ό,τι ήθελα να πω, με τα πήρανε. Τίποτα. Θέλω να πω μόνο ότι ευχαριστώ τον Στέλιο που μου έδωσε την ευκαιρία να συμμετέχω εδώ πέρα. Ευχαριστώ τον Βίκτορ που με πρότεινε στον Στέλιο για να παίξω σε αυτή την παράσταση. Ευχαριστώ εσένα που είσαι καλός και εσύ πρώτη. Ναι, γενικά ευχαριστούμε πολύ. Ανυπομονούμε να σας δούμε. Ναι. Δίνω τη σκητάλη μου στη Δέσπο, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Θέλω να πει Δέσπο Επίτσου, φοιτή στην Καλόταχο της Θεάτρου, όπως και τα παιδιά εδώ πέρα. Α, η Αναστασία Ιδέα είναι η σπουδή στην Καλόταχο και η Μαρία Παπαδοπούλου. Με τη Δέσπο είχαμε πολύ καιρό να συνεργαστούμε, είχαμε χρόνια να συνεργαστούμε και έχει το πρωταγωνιστικό ρόλο. Για να ακούσουμε τι έχει.